Για το Λαχαρανία, Χιτά Γιανιτσών, Χιτά Βόλου, Χιτά Ιωαννίνων, Χιτά Θεσπρωτεία. Ο Χιτά Γιανιτσών, Χιτά Βόλου και Χιτά Ιωαννίνων είναι υποκατασκευή αυτή τη στιγμή. Και όπως σας είπα προηγουμένως, και έχουμε και τους 11 Χιτά, οι οποίοι ανετέθηκαν στις 6 Σεπτεμβρίου στην εταιρεία Αττική Οδός ΑΕ, Εγνατία Οδός ΑΕ, από το Υπουργείο Οικονομίας και Υποδομών. Αυτά ήθελα να πω, δεν ξέρω. Να πω εγώ συμπληρωματικά ότι η συγκεκριμένη μελέτη αναφέρει για το ΚΔΑΗ και για το ΧΙΤ Αδρανών, που σημαίνει ότι εκεί θα γίνει επεξεργασία των αδρανών υλικών που προέρχονται από κατεδαφίσεις, από δημόσια έργα, δέντρα, ξύλα και όλα αυτά. Ακόμη και στην περίπτωση, εγώ έπαιρνα την περίπτωση ότι δεν θα γίνει χιτή εκεί. Το γεγονός και μόνο ότι θα έχουμε αυτά τα δύο, δηλαδή το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και το ΧΙΤ αδρανών υλικών, φτάνει. Επίσης να πω το εξής, ότι στη συγκεκριμένη μελέτη, στη συγκεκριμένη αμοιβή, προβλέπεται και η προμελέτη τεχνικής κατασκευής, η οποία έχει κατατεθεί και αυτή από τη μελετητική εταιρεία και έχει αποσταλεί και αυτή στην περιφέρεια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εξ αρχής η ΤΕΔ και στη συνέχεια ο σύνδεσμος μέχρι σήμερα, συμμορφούμενοι αυτοί οι δύο φορείς με την κείμενη νομοθεσία, προχώρησαν όσο μπορούσαν πιο γρήγορα τις διαδικασίες, γιατί αν θα δείτε πότε ελήφθη η απόφαση της ΤΕΚ για τη σύσταση του φορέα, πότε συστήθηκε ο φορέας, πότε δημοσιεύτηκε και όλα αυτά, και οι ημερομηνίες για τις μελέτες και τις διαδικασίες που έγιναν, έχουν γίνει όλα αυτά σε χρόνο πάρα πολύ μικρό. Γιατί ο στόχος ήταν να τρέξουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα, ώστε να λύσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το μείζον θέμα της διαχείρισης των στερεών αστικών απορριμμάτων. Στόχος μας όλων ήταν να διατηρήσουμε τις πόλεις μας και τα χωριά μας καθαρά, χωρίς σκουπίδια. Ενδεχομένως, άλλοι να έχουν στόχο να δουν τις πόλεις και τα χωριά με σκουπίδια. Δεν πρέπει, ειλικρινά το λέω αυτό, δεν πρέπει το θέμα της διαχείρισης των στερεών αστικών αποβλήτων να εμπλέκεται σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τη σωστή διαχείρισή του. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστήσω. Αν έχετε κάποια ερώτηση, μπορούμε να απαντήσουμε. Αν και νομίζω ότι ήταν. Δεν θέλω να σας προλάβω να μην κάνετε ερώτηση με αυτό που θα πω. Ήταν τελείως ξεκάθαρα αυτά που υπόθηκαν. Βασιζόμενα κυρίως, όχι μάλλον αποκλειστικά σε έγγραφα, σε δημόσια έγγραφα. Και οπότε δεν επιδέχονται ουδεμίας αφισβητήσεως. Άρα είναι αλήθεια αυτό που είπα. Δεν επιδέχω. Έχετε, εντάξει. Απλώς θέλει λίγο προσοχή. Να μην υπερβούμε τη γραμμή την πρωτοεκλογική. Ναι, θα αφορούν σχετικά το αντικείμενο. Αποκλειστικά, όχι σχετικά. Αποκλειστικά μόνο το συγκεκριμένο αντικείμενο. Αντικείμενο. Εδώ είμαστε ως φορείς, έτσι. Είμαστε εκπρόσωποι φορέων και τίποτα πέραν τούτου. Σε σχέση με τη μελέτη, εν πάση μελέτη ήταν στο στάδιο της μελέτης που ήταν γνωστή από όταν είχε γνωστοποιηθεί το πρόβλημα των σκουπιδιών. Σε κάθε σύσκεψη και σε κάθε παρέμβασή μας σαν σύνδεμος λέγαμε ότι ήδη εκπονείται μελέτη για το συγκεκριμένο χώρο, έχει ανατεθεί, βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης και πιστεύουμε μέσα στο 2010, αυτό λέγαμε, να έχουμε λύσει το πρόβλημα με βάση το σχεδιασμό αυτών. Αυτός ήταν ο στόχος του συνδέσμου από την αρχή. Και επειδή πολλές φορές γινόταν συζήτηση για τα σκουπίδια, το έντονο πρόβλημα των σκουπιδιών, και συμμερίζουμε εγώ και τις απόψεις των κατοίκων και τις κινητοποιήσεις και όλα αυτά, σαν σύνδεσμο οφείλαμε να ενημερώσουμε και λέγαμε εκπονείται η μελέτη που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα. Δηλαδή τη μελέτη την ξέραν όλοι ότι εκπονείται. Δεν την ήξερε κανείς τώρα και με τις τιμές και μάλιστα επειδή όλοι μας είμαστε ενημερωμένοι, γιατί σας είπα για τις εφημερίδες, δεν τις είχα μαζί μας και οφείλουμε να το γνωρίζουμε αυτό γιατί όλοι στις 15 Δεκεμβρίου του 6 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Στο διακήρυξή μας την ίδια ημερομηνία στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, στην εφημερίδα Παρατηρητής στις 14 Δεκεμβρίου του 6, στην εφημερίδα Ελεύθερος περίπου την ίδια ημερομηνία, στην εφημερίδα Γενική Δημοπρασιών την ίδια ημερομηνία. Κατά συνέπεια όλοι γνώριζαν ότι έχει ανατεθεί και το ύψος
του κόστους της μελέτης, γιατί είχε τη ζητάγαμε και το κόστος. Δεν είναι τωρινό αυτή την ερώτηση να την αναγάγεται κάπου αλλού. Εμείς είμαστε από τα τότε σαφείς ως και προς το ύψος της μελέτης, ως πλούσιος και της εργασίας, ως και στον χρόνο. Ναι, δεν, δεν είχαμε να κρύψουμε τίποτα. Ο Γενικός Γραμματέας έχει πάρει θέση ο σημερινός για αυτές τις εξελίξεις τις τελευταίες. Χθες, από ό,τι γνωρίζω, είχαν πάρει σχετική του δήλωση από το κανάλι της Πανελλήνιας Εμβέλειας, την οποία δυστυχώς δεν την ακούσατε, όπως δεν ακούσατε και τη δική μου τοποθέτηση. Ήταν κομμένη κατά το δοκούν. Όπως δεν αναγνώστηκε και το έγραφο, το, η απάντηση που έχουμε που σας δώσαμε πριν. Δεν αναγνώστηκε τίποτα. Εγώ θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, είναι χρέος σας πλέον να ενημερώσετε σωστά και αντικειμενικά τον λακωνικό λαό. Όλα τα άλλα που γίνονται ας τα κρίνει ο λακωνικός λαός. Εγώ δεν μπορώ να επεκταθώ. Εγώ νομίζω ότι οποιοσδήποτε καλοπροαίρετος άνθρωπος δεν μπορεί παρά να παραδεχθεί ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση που ακούστηκαν και γράφτηκαν τις τελευταίες μέρες, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εγώ πιστεύω, όποιος, κύριε Πρόεδρε, όποιος πιστεύει το αντίθετο, θα τον παρακαλέσω να έρθει στο γραφείο μου, να του δώσω να διαβάσει αυτά τα επίσημα έγγραφα που διάβασα εγώ, για να πλέον να πάψει αυτό το παραμύθι. Τώρα, γιατί γίνονται αυτά, ας το κρίνει ο λακωνικός λαός. Δεν νομίζω όμως ότι μετά από αυτές τις ξεκάθαρες τοποθετήσεις, με βάση επίσημα έγγραφα του δημοσίου με επιμελητία της κυβερνήσεως, που σας διάβασα, πόσοι γίνονται αυτή τη στιγμή χιτά. Έτσι. Και για την, γιατί όπως είπαμε, για δύο πράγματα γίνεται. Για την αμοιβή, που αποδεικνύεται ότι και στο διπλανό νομό, γιατί δεν μπορούσε να ήταν διαφορετικά. Γιατί ισχύουν οι ίδιες τιμές πανελλαδικά, πανελληνίως. Και αυτή η μικρή απόκριση που υπάρχει οφείλεται ενδεχομένως στη μεγαλύτερη χωρητικότητα που έχει, γιατί πάει σύμφωνα με τον νόμο κλπ. Κλπ. Σε καθαρισμένα πράγματα, ας σταματήσουμε λοιπόν. Γιατί τώρα, γιατί αποκτήσαν κάποια ευαισθησία, όπως είπε ο κύριος Βαλιώτης, από το 2006, δημοσιεύτηκε διακήρυξη. Τα μελετικά πτυχία που καλούσαμε για να συμμετάσχουν με την αμοιβή, γιατί δεν είχαν αυτή την ευαισθησία τότε και την αποκτήσαν σήμερα στην κρίση σας. Και κάτι, κύριε, το 6, συγγνώμη, το 6 δεν ήταν η διοίκηση τώρα του Συνδέσμου. Τυχαίνει να μιλάω για το 6, τότε ήμουν και μέλος του Συνδέσμου τότε. Η καινούργια διοίκηση προέκυψε το 7. Το 7. Το Μάρτιο του 7. Η διοίκηση τώρα να υλοποιήσει μια διαδικασία που ήταν σε εξέλιξη. Εμείς, όπως όλα τα έργα της αυτοδιοίκησης, γνωρίζετε, τα έργα του δημοσίου, συνεχίζουν. Σεβόμαστε τη συνέχεια της διοίκησης. Ναι, κυρία. Όχι, εγώ το μόνο που θα ήθελα, έτσι, αν μπορούσα να βοηθήσω στη συνείδηση μας, ήταν να καταθέσω ότι όλη αυτή η αλλαγή που έγινε κάποια στιγμή και όλο αυτό το, ό,τι κυκλοφορεί σήμερα, δεν πρέπει να ξεχνάμε και την αλλαγή που προέκυψε λανθασμένα από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο οποίος κάποια στιγμή παντού ανακοίνωσε άλλου είδους διαχείριση απορριμμάτων, τάζοντας δεξιά και αριστερά εργοστάσια, βιοαέριο κτλ. Από τη στιγμή που όλα αυτά ήταν απόφαση του 3, που έπρεπε όλοι εμείς να ακολουθήσουμε πιστά. Του σταμάτησε, έγινε διαφορετική η διαχείριση, έγιναν διαφορετικά τα ζητήματα. Όταν λοιπόν άρχισαν όλοι να σκέφτονται γιατί να γίνει στη Σπάρτη, γιατί να γίνει, δηλαδή άρχισαν να αντιδρούν για τις διαχειριστικές ενότητες όπως είχαν ήδη καταγραφεί μέχρι εκείνη τη στιγμή από το πλαίσιο το νομοθετικό, αρχίσαν οι αντιδράσεις και του κόσμου. Αν εμείς είχαμε προλάβει αυτές τις αντιδράσεις και είχαμε φτάσει στο αποτέλεσμα το επιθυμητό από το 6 μέχρι το 9 να γίνουν αυτά, δεν θα μπορούσε κανείς. Βρεθήκαμε πρώτο σκουπιδιών του Λιδίου, βρεθήκαμε όλοι μας υπόλογοι που πάνε τα σκουπίδια, ξαφνικά κλείσανε όλοι οι παράνομοι χαδά. Αυτά λοιπόν κάποιος τα κλείσε. Ποιος έκλεισε τους παράνομους χαδά, ξαφνικά, εν τη μία νυχτή. Τι θα γίνονταν τα σκουπίδια του κάθε Δήμου ξέχωρα εφόσον είχαμε καταλήξει. Μπήκαμε στις λύσεις των δε πρωτοποιητών, ούτε αυτοί συμπεριλαμβάνονται στον περιφερειακό σχεδιασμό. Και ερχόμαστε σήμερα όλοι μας υπόλογοι ενός σχεδιασμού που δεν έγινε από εμάς,
που καταδικάζουν εμάς, χωρίς εμείς κατ' ουσίαν να έχουμε πέρα από τα νόμιμα πραγμένα, διότι όλοι μας έχουμε ευθύνη το αν αύριο ο σύνδεσμος κληθεί να απολογηθεί για το τι και ακριβώς διαπράττει κατά αυτά τα 6 λεπτόριζε. Στην πενταετία οι περιφερειακοί σχεδιασμοί ή επικαιροποιούνται ή... Λοιπόν, εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή να επικαιροποιηθεί με και να μεταβληθεί σύμφωνα με τα δικά μας δεδομένα. Αυτό είχα καταθέσει και εγώ σαν άποψη πριν, χωρίς να διαφωνώ για το τι γίνεται σήμερα. Σαφώς η μελέτη έχει πληρωθεί από το Σύνδεσμο και σαφώς η μελέτη πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτούς που σχεδιάζουν, όχι στα μέσα ενημέρωσης και τις εκπομπές αυτού του τύπου. Κυρία Πρεφτάκη, το θέμα μας είναι εδώ, η στόχη είναι πρώτος. Η κατασκοφάντηση κάποιων ανθρώπων και στήλωση της τιμής και κόλληψης κάποιων ανθρώπων με δύο, και αυτή η προσπάθεια έχει δύο σκέλη. Πρώτον, όσον αφορά την τιμή της μελέτης, που με όλα αυτά που παρέθεσα νομίζω ότι οποιοδήποτε καταπροαίρετος και καταπροαίρετος πείθεται με αυτά. Γνώστης. Και γνώση τη κατάσταση. Και αυτό είπα, λυπάμαι που ακούστηκαν από αυτοδιοικητικούς, από ανθρώπους θεσμικούς που κάνουν αυτή. Γιατί αν δεν το ξέρουν, επαναλαμβάνω, κακώς κάνουν αυτή τη δουλειά. Κακώς είναι αυτή τη θέση. Εάν βέβαια το κάνουν για άλλους λόγους, τους λυπάμαι. Από την άλλη μεριά, όσον αφορά τη μέθοδο αυτή του ΧΙΤΑ, με 1002 έγγραφα αποδεικνύουμε ότι δεν έχει καταργηθεί τίποτα. Έτσι, όταν σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή αναθέτονται χιτά ή κατασκευάζονται, είναι στο στάδιο της κατασκευής, τώρα βγάλετε τα συμπεράγματά σας. Τελείωσε. Εμείς πρόεδρε, να πούμε ότι εμείς είμαστε στη διαδικασία χιτή πιο προχωρημένο από το